καλωσορίσουμε στον Πειραιά. Σας μεταφέρω τις θερμές ευχές του δημάρχου μας, του κυρίου Μόραλη, που δυστυχώς λόγω ενός προσωπικού προβλήματος δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε, να είναι σήμερα το πρωί εδώ. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ παραγωγική και δημιουργική συζήτηση με τους επικεφαλείς του προγράμματος από την πόλη του Ράμψεϊ. Νομίζω ότι μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες οι Δήμοι φεύγουν από ένα παραδοσιακό, ας το πούμε έτσι, ρόλο που είχαμε μέχρι σήμερα και μπαίνουν σε καινούργιους τομείς ενασχόλησης και κυρίως τομείς που αφορούν πάρα πολλούς συμπολίτες μας και κυρίως τους νέους ανθρώπους, όπως είναι τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τα θέματα της επιχειρηματικότητας, τα θέματα της πράσινης ανάπτυξης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι μέσα από τέτοιου είδους προγράμματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά στην ουσία το νόημά της. Δηλαδή γίνεται στην πραγματικότητα μια ένωση που και οι χώρες αλλά και οι περιφέρειες και οι Δήμοι συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν εμπειρίες, ανταλλάσσουν ιδέες, σκέψεις και απόψεις για το πώς μπορεί να γίνει η ζωή των πολιτών, γιατί όλοι αυτό θέλουμε, καλύτερη, πιο δημιουργική και κυρίως να έχει προοπτική στο μέλλον. Εμείς ως Δήμος Πειραιά, από την προηγούμενη θητεία της Δημοτικής Αρχής, εγώ είμαι καινούργιος αντιδήμαρχος, έκανα λάβει τους τελευταίους 5 μήνες τον τομέα αυτό, μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Δώσαμε βάρος στα θέματα της επιχειρηματικότητας. Για πρώτη φορά εφαρμόσαμε ένα θεσμό, μάλλον που έγινε θεσμό στην πορεία των χρόνων από το 2014 και μετά, γύρω από τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας και της γαλάζιας ανάπτυξης, το Blue Growth. Δώσαμε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να έρθουν και να μας εκφράσουν τις ιδέες τους, τις επιχειρηματικές. Τους στηρίξαμε. Βραβεύτηκε αυτός ο θεσμός στην Ευρώπη. Και μετά από αυτό, κάναμε ένα βήμα ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και στην πορεία και θα το δούμε και αύριο που θα το επισκεφτούμε. Ένα κέντρο καινοτομίας για τη γαλάζια ανάπτυξη, που το λέμε Blue Lab. Ως Δήμος, παρότι είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια γνώρισε μια κρίση μεγάλη. Ήταν μια βιομηχανική πόλη και τώρα μεταξελίσσεται κατ' ουσίαν σε μια πόλη των υπηρεσιών. Θέλουμε να είναι μια πόλη που ούτως ή άλλως δέχεται μεγάλες επενδύσεις στο λιμάνι, γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ από την Κόσκο, μια κρατική κινέζικη εταιρεία η οποία έχει πλέον τις περισσότερες μετοχές στο λιμάνι και άρα το διευθύνει. Έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια αρκετές μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά θέλουμε να δώσουμε ένα ειδικό βάρος στα θέματα της καινοτομίας και της γαλάζιας ανάπτυξης. Αυτό είναι το στίγμα που θέλουμε να δώσουμε τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε ο Πειραιάς να είναι ένα σύγχρονο ναυτιλιακό πολιτικό κέντρο, ένα κέντρο καινοτομίας. Ήδη σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα μέσω του ΕΣΠΑ και αυτό να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Εγώ πιστεύω ότι οι συζητήσεις αυτές που θα κάνουμε αυτό το τρίμερο με όλους εσάς θα είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικές, γιατί θα μας μεταφέρετε και εσείς τις δικές σας εμπειρίες, θα μας μεταφέρετε τις δικές σας ιδέες και πιστεύω ότι μέσα από τον διάλογο θα προχωρήσουμε όλοι μπροστά. Σας εύχομαι καλή διαδρομή, παραγωγικές συζητήσεις και είστε σε μια στιγμή που Πειραιάς έχει πολύ καλό καιρό και νομίζω ότι αυτό θα το απολαύσετε. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.